Στη φάση της αξιολόγησης των μελετών που έχουν προταθεί για την ανάπλαση του ΟΣΕ βρίσκεται ο Δήμος Κοζάνης. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο οι προτάσεις που καταθέθηκαν ήταν ιδιαιτέρως ικανοποιητικές. Μέσα στο επόμενο διάστημα η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί και έτσι, παίρνοντας το προεδρικό διάταγμα, μπορεί το έργο να ξεκινήσει. Σχετικά με τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών, ο οποίος είχε προκηρυχθεί από τον Δήμο Κοζάνης και αφορούσε στην διαμόρφωση της περιοχής του σταθμού, του ΟΣΕ, σε μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και συνδέεται με την χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ όλης αυτής της ανάπλασης της περιοχής του σταθμού, αλλά και τη σύνδεσή του με το κέντρο μέσω της Οδού Ολύμπου και της πλατείας Λασάνη, έχω να πω ότι έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, έχουν αξιολογηθεί οι 10 μελέτες που υποβλήθηκαν στα τέλη Ιουνίου και έχουμε αποτελέσματα, όπως και αυτά τα αποτελέσματα έχουν εγκριθεί και έχει κατοχυρωθεί το αποτέλεσμα με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε λοιπόν τα αποτελέσματα που έχουν να κάνουν με 3 βραβεία που δόθηκαν και άλλους 3 επένους. Υπήρξαν αξιόλογες προτάσεις, οι οποίες και αξιολογούνται τώρα από το Δήμο. Έχουν κατεθεί πολύ καλές ιδέες που θα μας δώσουν το δικαίωμα να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Το επόμενο στάδιο ακριβώς είναι η αξιολόγηση αυτών των μελετών. Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών μας δίνει τη δυνατότητα μάλλον να συνδέσουμε και να πάρουμε στοιχεία και από όλες τις μελέτες που έχουν κατατεθεί, ώστε να διαμορφώσουμε έναν φάκελο έργου και να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, που είναι η εκπόνηση της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής. Επομένως, είμαστε σε αναμονή της αξιολόγησης, οι υπηρεσίες του Δήμου ασχολούνται με αυτό, ώστε να δώσουμε στον επόμενο μελετητή τα στοιχεία αυτά που θα χρειαστούν για να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία της εκπόνησης μελέτης. Αυτό συνδέεται βέβαια, τα αποτελέσματα της μελέτης συνδέονται και με την τροποποίηση του ρηματοδοτικού σχεδίου που γίνεται στην περιοχή του ΟΣΕ, βρίσκεται στο στάδιο, το τελικό στάδιο αυτό προς το προεδρικό διάταγμα, για να έχουμε μαζί με την μελέτη, την οριστική και τη μελέτη εφαρμογής της ανάπλασης, να έχουμε και το έτοιμο το προεδρικό διάταγμα, ώστε να εντάξουμε τελικά το έργο στο ΕΣΠΑ, εφόσον θα βγει η σχετική πρόσκληση μέσα στο 2019.